Κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, Βόρειο Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Πρωτοστάλτε. Πώς ακούσατε τον κύριο Καραμαλή? Ήμουνα και εγώ εκεί στο Μέγαρο, μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους. Μέτρησα πάνω από 50 μέλη της βουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σε μια κατάμεστη πραγματικά αίθουσα με πολλές προσωπικότητες, τους πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά, τον Παναγιώτη Κραμένο, την Τώρα Μπακογιάννη και πολλούς άλλους. Μια μεστή ομιλία. Ο Κώστας Καραμαλής. Με πολλούς αποδέκτες που λέει η δημοσιογραφία όταν δεν θέλει να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Κοιτάξτε, γίνεται η συνήθεια σπέκουλα την επομένη, θα κρατήσει κάποιες ώρες, τι εννοούσε με αυτό, τι εννοούσε με το άλλο. Είναι απόψεις τις οποίες έχει καταθέσει καιρό τώρα ο Κώστας Καραμαλής, όπως δικαιούται, τις οποίες πρέπει όλοι να ακούμε με μεγάλο σεβασμό και μεγάλη προσοχή από έναν άνθρωπο ο οποίος άσκησε εξουσία για 5,5 χρόνια και ο οποίος είναι βαθύς γνώστης του διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος, με σπουδές, αλλά και με μια πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, είχαμε σπουδάσει μαζί στο ίδιο μεταπτυχιακά πανεπιστήμιο στη Βοστόνη, στο Φλέτσερ, και μοιραζόμαστε αυτό και έχει μια πολύ μεγάλη πείρα. Τώρα, αυτά που είπε αποτελούν μέρος του ενιαίου εθνικού μετόπου έναντι της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας. Τα είπε με όλα τα επιχειρήματα που πρέπει και νομίζω ότι έχει κερδίσει το δικαίωμα και ο ίδιος το θέλει, ιδίως στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όχι εσωτερικής πολιτικής, από τα οποία πολύ διακριτικά απέχει, να λέει τις απόψεις του και ιδίως σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές που ζούμε τώρα με την ένταση που έχει προκαλέσει η Τουρκία. Ναι. Μόνο που οι θέσεις του και η πολιτική την οποία, δηλαδή αυτά τα οποία έκανε στην θητεία των 5,5 ετών σε ό,τι αφορά σε αυτά τα ονομαζόμενα εξωτερικά θέματα ή εθνικά θέματα, επιδέχεται κριτικής πάντως. Και έχει γραφτεί αυτή η κριτική, δεν είναι κάτι που το λέμε τώρα. Όλα, ναι. Προφανώς και όλα κρίνονται και όλα τίθονται στην πάση ναι. της. Αλλά ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί μία σχολή. Λέμε ότι ακολουθεί μία σχολή που λέει ότι δεν θα αντιδρούμε σε τίποτα στην Τουρκία και. Μια άλλη σχολή λέει ότι όσο δεν αντιδρούμε τόσο αυτά πολλαπλασιάζονται και φτάνουμε στα σημερινά. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ τώρα, γιατί πολλά από αυτά εμπίπτουν λίγο και στο σκέλος ιστορία κτλ. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Καραμαλής αυτό που έκανε χθες, και εγώ συμφωνώ απόλυτα, μίλησε απέναντι σε κάποιους οι οποίοι με καλές προθέσεις, δεν αμφισβητεί κανείς τον πατριωτισμό κανενός, κάνουν μια ανάγνωση της Τουρκίας της δεκαετίας του 90. Και εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί, η Τουρκία έχει αλλάξει ρότα. Και όσοι επιμένουν να τη διαβάζουν με τους όρους της δεκαετίας του 90, μιας Τουρκίας τότε που ήθελε και τις δεκαετίες του 2000 να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Τουρκία δεν υπάρχει πια. Είναι μια Τουρκία η οποία έχει αποσυνδέσει μεγάλο μέρος των δεσμών της με τη Δύση, προκαλεί διάφορα προβλήματα στη Δυτική Συμμαχία, βλέπετε σήμερα με τη Φιλανδία, Σουηδία, με έναν τρόπο που δεν το είχαμε ξαναδεί, αμφισβητώντας κεντρική επιλογή των Αμερικανών και των Δυτικών εδώ στην Ευρώπη, που είναι η επέκταση στις σκανδιναβικές χώρες. Είναι έτοιμη να εισβάλλει ξανά στην Συρία, παίζει το παιχνίδι του Πούτιν σε μεγάλο βαθμό εντός ΝΑΤΟ, ναι. Κατηγορεί τους πάντες. Άρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κύριε Κερίδη, που πολύ ωραία το περιγράφετε με ολικά, η άποψη «ελάτε να συζητήσουμε» δεν μπορεί να σταθεί, διότι την ακυρώνει ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Τσαβούσογλου, την ακυρώνουν ήδη οι Τούρκοι, μόνοι τους. Άρα σε μια δημοκρατική κοινωνία που είναι εντελώς διαφορετική η δική μας κοινωνία με την κοινωνία της Τουρκίας, θα μπορούν να ακουστούν ποικίλες απόψεις. Και έτσι και στην Τουρκία ακούγονται, αλλά καταπιέζονται οι άνθρωποι εκεί ή φυλακίζονται θα έλεγα, στην περίοδο Ερντογάν, εν αυθονία οι διαφωνούντες. Οι ονομαζόμενοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αντιφρονούντες προς το καθεστώς. Άρα λοιπόν, για να πιάσουμε εδώ τώρα στο εσωτερικό. Αυτοί λοιπόν οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας, που εκφράζουν μια άλλη άποψη, στις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να πούν κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι. Είναι πλήρως και αυτοί τοποθετημένοι σε αυτό που λέμε όλοι, η εθνική γραμμή. Δεν γίνεται. Αλλιώς το λέει η λογική δηλαδή. Αλλιώς θα είσαι παράλογος. Ναι. Διαφωνείτε? Οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι κοινωνικές σχέσεις. Θέλω να πω, δεν πρέπει ο μέσος πολίτης τις αντιλαμβάνεται μέσα από τις δικές του προσωπικές εμπειρίες. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και αν μας χωρίζει μεγάλο χάσμα που μας χωρίζει με τους Τούρκους,
ο διάλογος και η συζήτηση είναι και απαραίτητη και αντιστοιχημένη. Μα άλλωστε ο κύριος Καραμαλής είχε γίνει κουμπάρος στο γάμο της κόρης του κυρίου Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν το γύρισε μετά και άρχισε να λέει τις χαλαρές πατρίδες. Στη βάση του διεθνούς δικαίου, όλοι συζητάμε με όλους και όλοι πρέπει να συζητάμε με όλους. Φροντίζοντας να μειώνουμε την ένταση κατά των δυνατών και να αξιοποιούμε τους όποιους διάβλους μπορεί να υπάρχουν. Σήμερα συζητούν οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο όπου ο κύριος Ερντογάν δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει κάποιον που λέγεται Μητσοτάκης και είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Άρα όταν ο ηγέτης της χώρας της γειτονικής λέει ότι δεν θέλω να σε ξέρω γιατί για μένα δεν υπάρχεις, εγώ στην επόμενη φάση αυτόν τον φαντάζομαι να είναι επικεφαλής του αποβατικού να κάνει ρεσάλτο στο νησί. Προφανώς για να συζητήσει θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο. Όμως να θυμίσω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει πει πάρα πολλά για πάρα πολλούς στο παρελθόν και έχει κάνει τις γνωστές κολοτούμπες. Τον Μακρόν τον είχε πει τρελό, τη Μέρκελ την είχε πει ναζί, τον Σαουδάραβα διάδοχο του Πρόεδρου. Αναντίθετα, αλλά τώρα είμαστε στη φάση που δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Εδώ είμαστε τώρα. Ναι. Νομίζω, άρα, αφού εκείνος θέτει το όριο και λέει εγώ δεν αναγνωρίζω, οι υπόλοιποι λοιπόν είμαστε όλοι. Προφανώς. Όλη η Ελλάδα. Τι να πούμε τώρα, πάμε να συζητήσουμε με ποιον, αφού αυτός δεν αναγνωρίζει εμάς, τι να συζητήσουμε. Και προφανώς αυτό προστίθεται στην ελληνική επιχειρηματολογία προς τη διεθνή κοινή γνώμη και τις ξένες κυβερνήσεις, ότι εδώ ειδού ποιος δεν θέλει, ποιος προκαλεί, ποιος κάνει αυτές τις προσωπικές επιθέσεις και ούτω καθεξής. Και νομίζω γι' αυτό βλέπετε αυτές τις επιτυχίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και στην Αμερική και στην Ευρώπη με τον Μακρόν και τον Σόλτς. Και θέλω κυρίως να υπογραμμίσω τη στεναρή στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Διότι εκεί έχει παιχθεί όλο το παιχνίδι. Ναι. Και ό,τι βλέπετε σήμερα σε αυτή την ένταση με την Τουρκία έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει βρει τα πατήματά της στο νέο Αμερικανικό Κογκρέσο, στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί, η οποία του έχει μπλοκάρει όχι μόνο τα F-35, αλλά ακόμα και τα ανταλλακτικά των F-16, όχι τα νέα F-16, τα ανταλλακτικά και την αναβάθμιση. Άρα οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις περνούν δυστυχώς από το κεφάλι του Κασίδη που λέγεται Ελλάδα. Απάντηση αμέσως μετά τη ειδήσεις σε τίτλους. Μια που κάνετε την παύση, δώστε μου το δικαίωμα να κάνω το διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ο κύριος Κερίδης είναι βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Αθηνών Βόρειου Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε καθηγητά, λέγαμε λοιπόν ότι τελικά οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις, εκεί είχαμε μείνει, περνούν δυστυχώς μέσω από το κεφάλι του Κασίδη που λέγεται Ελλάδα. Περνούν μέσα και από την ελληνική επιρροή που έχουμε στην Ουάσιγκτον κατεξοχήν στο Κογκρέσο και το είδατε αυτό με την πολύ πετυχημένη επίσκεψη Μητσοτάκη εκεί. Ωστόσο, μου δίνεται την ευκαιρία για να κάνω μία παρατήρηση που δεν πρέπει να την παραβλέπουμε. Εμείς σε αυτή την τριγωνική σχέση που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ, Τουρκίας και Ελλάδος παραδοσιακά, θέλουμε οι Αμερικανοί να μας εξυπηρετήσουν και όχι εμείς να τους εξυπηρετήσουμε. Θέλουμε δηλαδή οι άλλοι να κάνουν αυτά που θέλουμε εμείς για την Τουρκία και όχι εμείς, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, να γίνουμε καμιά φορά από υπερβάλλοντα ζήλο ο χρήσιμος ηλίθιος των δυτικών που θέλουν να πιέσουν την Τουρκία προς κάποιες κατευθύνσεις. Άρα εδώ χρειάζεται μια πολύ έτσι στοχευμένη και καλά ενημερωμένη εξωτερική πολιτική, μια ισορροπία. Εμείς θέλουμε τις συμμαχίες για να κάνουν, να εξυπηρετήσουν το δικό μας συμφέρον και όχι το αντίστροφο. Προφανώς όμως μια συμμαχία είναι πάντοτε ένα δούλη και λαβή. Άρα οι βάσεις που υπάρχουν σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εν Ελλάδη είναι πολλές ή λίγες? Είναι πολλές ή λίγες σε σχέση πάντα με τη ρητορική Τσαβούσογλου ότι από το 1821 μας φτιάξανε κράτος οι μεγάλες δυνάμεις για να είμαστε το καρφί της Δύσης στο μάτι της Τουρκίας, της Οθωμανικής Τουρκίας που είναι σήμερα η συνέχεια, όπως θέλουν να πιστεύουν, όπως λένε οι άνθρωποι εκεί. Είναι η γνωστή ανάγνωση που κάνουν εκεί και να θυμίσω ότι ο Κιλιντζάρογλου, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ζητά να κλείσει το Ιντσιρλίκ και ο Μπαχτσελή να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Γενικά να φύγουν οι Αμερικανοί. Να σας το πω πολύ απλά. Άρα είναι σε έναν παροξισμό, με δική μας ερμηνεία, σε μια πορεία αποστροφής προς τη Δύση Τουρκία συνολικώς. Δεν είναι μόνο θέμα Ερντογάν.
απολύτως. Ο Δε Μπαχτελή έχει πει να φύγουμε και από το ΝΑΤΟ. Η ναι. Τουρκία δεν ναι. θα μας κάνουν τη χάρη. Μακάρι να προχωρούσαν σε μια τέτοια ενέργεια. Αλλά δείχνει ακριβώς το ζήτημα του πολύ έντονου αντιδυτικισμού, αντιαμερικανισμού που έχει καλλιεργηθεί στην τουρκική κοινή γνώμη, ιδίως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, με ευθύνη και πρωτοβουλία του ίδιου του Ερντογάν, ο οποίος έρχεται και επανέρχεται σε αυτά τα μοτίβα. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε μια νέα Τουρκία. Σύμφωνα, δεν έχουμε, έχουμε τον παραδοσιακό ναι. δυτικό προσανατολισμό. Τώρα, εμείς έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη ανάλυση και έχουμε πει ότι η υποχώρηση της παρουσίας της Αμερικής στην περιοχή έχει δώσει την ευκαιρία σε διάφορους τυχοδιώκτες όπως ο Ερντογάν και ο Πούτιν, για να είμαστε ειλικρινείς, να εκμεταλλευτούν αυτά τα κενά ασφαλείας που δημιουργούνται ναι. μέσα από τους εμφύλιους πολέμους που βλέπουμε στον αραβικό κόσμο, στη Συρία, στο Ιράκ. Να πω όμως η Αμερική επανέρχεται μέσω ημών. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να επανέλθει και γι' αυτό ναι. πιστεύουμε ότι αυτή η επαναφορά, ιδίως στην Ελλάδα, που αποφασίζει να επενδύσει σε αντίθεση με ό,τι κάνει αλλού, όπου αποεπενδύει. Ναι. Είναι προς το εθνικό μας συμφέρον, προς το ελληνικό συμφέρον ναι. και γι' αυτό θέλουμε. Άρα δεν είμαστε ο χρήσιμος ηλίθιος της Δύσης, εμείς απειλούμαστε και ζητούμε, και ζητούμε συμπαράσταση. Μα κοιτάξτε, ναι. η εξωτερική. Ανεξαρτήτως αν ένα κομμάτι μας λέει μην βοηθάμε τώρα τους Ουκρανούς, αλλά καταγγέλουμε όλοι μαζί όταν δεν έχουμε καλή υποστήριξη από τη Δύση. Εκεί είναι λίγο το Greek comedy. Εντάξει, καλά, ναι. δεν πειράζει. Ναι. Ωραία. Τι να κάνουμε. Αγαπημένοι είμαστε όλοι, ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τι να κάνουμε. Τώρα δεν κρατάμε και κακίες, έτσι δεν είναι. Ναι. ναι. Και αυτά που είπε ο Κώστας Καραμαλής χθες για την Τουρκία ισχύουν προφανώς απολύτως και με την Ρωσία. Δηλαδή, το να υποχωρήσεις τη Ρωσία σήμερα δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεις ειρήνη αύριο. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία μπήκε στην Γεωργία το 8. Μπήκε στην Ουκρανία το 2014, είναι τώρα το 2022 και κάνει ό,τι κάνει. Ο Πούτιν στο εσωτερικό, για να δώσουμε και την εσωτερική διάσταση στη Ρωσία, το τι συμβαίνει, γιατί δεν την ξέρουμε όσο έπρεπε, ελέγχεται από τους σκληρούς ότι είναι πολύ μαλακός, ότι δεν βομβαρδίζει αδιακρίτως όπως θα έπρεπε, όπως είχε κάνει στη Συρία, για να προχωρήσει η πολεμική προσπάθεια. Και άρα έχουν μπει σε μία διαδικασία διαρκούς διεκδίκησης και στην ουσία καταστροφής της Ουκρανίας. Και όχι τίποτα άλλο, μας λένε και κάτι ρωσικά οπλικά συστήματα, κύριε Κερίδη. Και δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε τώρα αυτά. Ναι. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν διαπραγματευόμαστε, ότι δεν θέλουμε την ειρήνη με τη Ρωσία. Να πούμε τούτο να ακουστεί, να το ξέρουμε, ότι ο Μακρόν διαπραγματεύτηκε επί Μακρόν και πριν την εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου και μετά, με αποτέλεσμα βεβαίως ο ίδιος να εξευτελιστεί, μπορεί κάποιος να πει, αλλά δεν δίνει καμία δικαιολογία στον Πούτιν, διότι η διαπραγμάτευση των Ευρωπαίων ήταν εξαντλητική. Ο πόλεμος συνεχίζεται όχι γιατί δεν διαπραγματευόμαστε, δεν θέλουμε να διαπραγματευτούμε ή θέλουμε να κάνουμε κακό στη Ρωσία ή θέλουμε να την αιμορραγήσουμε κτλ. Προφανώς υπάρχουν και κάποιες φωνές μαξιμαλιστών στη Δύση, στην Αμερική, στη Βρετανία, στην Πολωνία, που έχουν βρει ευκαιρία αυτή τη στρατηγική αποτυχία του Πούτιν να την εκμεταλλευτούν. Αλλά συνολικά ο πόλεμος συνεχίζεται με πρωτοβουλία της Ρωσίας. Η Ρωσία είναι ο φταίχτης και ο μεγάλος θήτης και όχι η ενδεχόμενη, ξέρω εγώ, απουσία της Ευρώπης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δεχθεί. Και αυτό πρέπει να ακουστεί για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις και στην χώρα μας από διάφορους, ξέρετε, οι οποίοι επειδή δεν μπορούν να βγουν καθαρά και ξάστερα φιλορωσικά, διότι είναι όλη αυτή η βαρβαρότητα απέναντι. Ναι, τα λένε με μισόλογα. Τα λένε με μισόλογα. Ναι, ναι. Τα λένε καμιά φορά με δια αντιπροσώπου, δια τη πλαγία. Τα λέμε στην ύφη για να τα ακούει η πεθερά που λέγανε κάποτε. Λοιπόν, ναι. όπως εμείς είμαστε απέναντι στην Τουρκία και πολύ σωστά με όλη αυτή την επιχειρηματολογία, τα ίδια ισχύουν προφανώς και εκεί. Και γι' αυτό βλέπετε μια συνολική δήμωση που γίνεται σήμερα στη Γερμανία. Εμείς οι Έλληνες, μαζί με τους Πολωνούς, μαζί με τις Βαλτικές, να πείσουμε το Βερολίνο που είναι κεντρικός παίκτης, και αυτό το νόημα είχε η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Σόλτς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μόνο εμπορική ένωση που εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα και ιδίως συμφέροντα των πλούσιων του Βορρά. Πρέπει να αποκτήσει γεωστρατηγική διάσταση, διότι έχουμε πρόβλημα ασφάλειας στην περιφέρεια, είτε λέγεται Ρωσία, είτε λέγεται Τουρκία εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα και την Κύπρο. Και άρα η Γερμανία θα πρέπει να βγει από αυτό το, πώς να το πούμε, τον εφησυχασμό των υπέρ της όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου τη δουλειά την κάνανε οι Αμερικανοί στα ζητήματα ασφάλειας και επενδύανε. Οι ίδιοι είχαν επικεντρωθεί ναι. στο πώς. Ναι, να μην είναι σαποστάκηδες λοιπόν, κύριε Κερίδη. Να μην είναι σαποστάκηδες και να γίνουν γεωστρατηγικά
υποψιασμένοι, που σημαίνει να επενδύσουν στην ασφάλεια. Πάντως με αυτόν τον χάρτη που μοιράζει, με αυτήν την καρτέλα που μοιράζει ο κύριος Μητσοτάκης, με τον χάρτη της μπλε πατρίδας που εκνευρίζει τον κύριο Τσαβούσογλου, αλλά γιατί τον εκνευρίζει δεν καταλαβαίνω, που αυτοί τα λένε, μόλις τα λένε, δεν το φτιάξαμε εμείς, δεν πήγαμε στην τυπογραφία να φτιάξουμε τη γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, φαίνεται ότι τους εκνευρίζει πάρα πολύ. Γιατί τους εκνευρίζει τόσο πολύ κατά την άποψή σας? Γιατί η Τουρκία ξεμπροστιάζεται. Διότι στο τέλος το πρόβλημα με την Τουρκία είναι απλό. Ναι. Αν θα λύσουμε τη διαφορά στη βάση διεθνούς δικαίου ή όχι. Και άλλοι έχουν διαφορές σε όλο τον κόσμο. Και έχουν πάει στη Χάγη, έχουν κάνει διαπραγματεύσεις στην βάση του διεθνούς δικαίου και έχουν επιλύσει την διαφορά. Εμείς φοβόμαστε να πάμε στη Χάγη ή μπορούμε να πάμε προφανώς. Στη Χάγη? Προφανώς είναι η πάγια θέση της χώρας, ναι, ήδη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Είστε και στο ζήτημα της διαφοράς. Μισό λεπτό, θα ζητήσω την άποψή σας και ως καθηγητού. Είναι, αν πάμε στη Χάγη, είναι σαν να συζητάμε με τους Τούρκους? Μπαίνει, δηλαδή η Χάγη μπαίνει στην κατηγορία δεν συζητάμε καθόλου με τους Τούρκους? Για να πάμε στη Χάγη πρέπει να υπογράψουμε ένα συνυποσχετικό. Ναι. Να συναποφασίσουμε δηλαδή ποια είναι το περίγραμμα. Συνιστά παραχώρηση αυτό? Προφανώς όχι. Διότι όλα αυτά στη βάση του διεθνούς δικαίου. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είμαστε και έτσι κι αλλιώς. Η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη θέση. Ναι. Η Ελλάδα έχει σημαία της στο διεθνές δίκαιο. Και με αυτό πρέπει να πορευτεί. Ναι. Και αυτό είναι επιχείρημα που κερδίζει τον Βραζιλιάνο. Δηλαδή τώρα, αν με αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνει η Τουρκία, που είναι έτοιμη να κάνει, που δείχνει διάθεση να κάνει ρεσάλτο σε κάποιο μας νησί, εμείς αν πούμε πάμε στη Χάγη, είναι σαν να έχουμε υπαναχωρήσει έναντι της Τουρκίας? Κύριε Πορτοσάλτε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1976, δύο χρόνια μετά την Κυπριακή τραγωδία και το πραγματικό ρεσάλτο, όχι σχεδιαζόμενο, είχε πραγματοποιηθεί το ρεσάλτο. Είχαν προσφυγοποιηθεί 200.000 Ελληνοκύπροι, πήγε στη Χάγη. Διότι η Χάγη, πέραν των άλλων, είναι και μεγάλο επιχείρημα. Όποιος βάλει εναντίον της Χάγης, βάλει εναντίον της ελληνικής διπλωματικής προσπάθειας. Διότι η Χάγη πείθει. Πείθει τον Βραζιλιάνο, τον Κινέζο, τον Αυστραλό, που δεν ξέρει τις λεπτομέρειες, ότι εδώ για να θέλει ο ένας τη Χάγη και να μην τη θέλει ο άλλος, έχει δίκιο αυτός που θέλει να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχει αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία της Χάγης, δεν αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα στα νησιά, την ώρα που το αναγνωρίζει στους Τουρκοκύπριους που μένουν σε νησί. Έχει μια πλήρως αντιφατική και sui generis άποψη, τόσο εξωφρενική, που εκτίθεται. Ήρθε δε ο Ερντογάν και πήγε στη Λιβύη και το τερμάτισε αυτό το τουρκολιβικό. Όποιος δείξει αυτόν τον χάρτη στον οποιονδήποτε ανυποψίαστο, θέλω να το... Η υπερβολή του Ερντογάν δίνει επιχειρήματα στην ελληνική πλευρά. Γι' αυτό και με αυτή την άνεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει στους συμμάχους, στους Γερμανούς, στους Γάλλους, προφανώς στους Αμερικανούς, και γι' αυτό πείθει και βλέπετε αυτή τη στάση και από τον Μενέντες, που είναι το πιο κρίσιμο από όλα όσα έχετε ακούσει την προηγούμενο διάστημα. Τον Σόλτ, τον Μακρόν, ωραία, τον Μπλίνκεν, ο πιο σημαντικός. Διότι είναι αυτόνομος, διότι δεν εξαρτάται από τον Biden, διότι ελέγχει την κεντρική επιτροπή του Κογκρέσου, η οποία δίνει όπλα ή δεν δίνει όπλα. Είναι ο Μπομπ Μενέντες, όπου εκεί έχει δημιουργηθεί μια διακομματική συνένεση σε βάρος της Τουρκίας, έχει καλλιεργηθεί εδώ και χρόνια και έχει περισσότερο αναβιώσει και ενδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Αυτά που κάνει τώρα με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, που αμφισβητεί κεντρική επιλογή της Δυτικής Συμμαχίας, που φαίνεται, εμφανίζεται να παίζει το παιχνίδι του Πούτιν, είναι προφανώς πυροβολό τα πόδια μου. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίτη. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Επίσης.